Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον Ελγά στη Λάρισα, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες από την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, της Ελασσόνας και των Τεμπών, διεκδικώντας την επανεξέταση των πορισμάτων για τις περσινές καταστροφές από τον Παγετό, καθώς και αλλαγή του κανονισμού ώστε να εξασφαλιστεί αποζημίωση στο 100%. Παρόν στη διαμαρτυρία ήταν ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος σημείωσε την κατάφορη αδικία που γίνεται σε βάρος των αγροτών στις υπερπρόημες ποικιλίες. Σήμερα βρισκόμαστε αγρότες από τον Δήμο Τυρνάβου, από χωριά και από τις πόλεις του Τυρνάβου και του Αμπελών εδώ πέρα, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στις αποζημιώσεις που έχουν λάβει το πλήθος των αμυγδαλοπαραγωγών στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου. Επίσης έχουμε την πληροφορία ότι θα επικρατήσει μια τεράστια αδικία εις βάρος των αγροτών στις υπερπρόημες ποικιλίες βερικοκιών, νεκταρινιών και ροδακίνων της ευρύτερης περιοχής μας. Έχουμε και αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τραγική κατάσταση με τις ακαρπίες σε μια σειρά δεδρόδων καλλιεργειών, αλλά και ως Δήμος Τυρνάβου. Έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε ακόμη και τώρα, κτηνοτρόφοι μας, τα τεράστια προβλήματα που τους έχουν αφήσει οι πλημμύρες. Μιλάμε στον Αμπελόν και στο Βρυότο που πνίγηκαν 15.770 στρέμματα, τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη ορθά. Από πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Βαρσαμής, παραγωγός από την Ελασσόνα, αναφέρει ότι ο αγροτικός κόσμος είναι πλήρως δυσαρεστημένος από τις εκτιμήσεις που έγιναν την περσινή χρονιά. Η διαμαρτυρία μας σήμερα είναι για τις συλλογικές εκτιμήσεις που γίνανε, οι οποίες ο κόσμος είναι απόλυτα δυσαρεστημένος με αυτό που έγινε. Δεν ξανά έγινε στα χρονικά τέτοια εκτίμηση. Και γι' αυτό ήρθαμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία στον Ελγά, μπας και αλλάξει. Ή τουλάχιστον να μην ξαναγίνει αυτό άλλη χρονιά. Οι παραγωγοί αναφέρθηκαν επίσης στις πενιχρές αποζημιώσεις, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και δεν βοηθούν την παραγωγή τους. Είναι άδικες οι αποζημιώσεις που πήραμε και η κυβέρνηση πρέπει να μας προσδιορίσει 100% για την πραγματική ζημιά. Ο καιρός δεν ευνοεί. Έχουμε πρόβλημα και με τα σιτάρια και με τα κριθάρια από την ανοβρία και από τις ψηλές θερμοκρασίες και κάπου πρέπει να αγωνιστούμε για το καλό του αγροτικού κινήματος και πρέπει κάτι να γίνει. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με τα αμύγδαλα. Οι εκτιμήσεις είναι ντροπιαστικές, είναι εξευτελιστικές για τους παραγωγούς. Υπάρχουν χωράφια τα οποία είναι γειτονικά. Ένας πατέρας τα μοίρασε στα δύο παιδιά. Ο ένας έχει 10% ζημία και άλλος 60%. Πώς τις βγάλανε αυτές τις εκτιμήσεις, με τα πόδια? Έχω το πόρισμα το οποίο λέει ότι είναι αμετάκλητη. Το παρόν δεν επιδέχεται δικαστική. Να πάμε δικαστικά να κινηθούμε εναντίον. Δεν τι είναι, πού ζούμε? Ήρθαν στα χωριά να δουν οι παραγωγοί τι τραβάνε. Ήρθαν να δουν ότι του κυνηγάνε γεωπόνοι για να πληρώσουν. Δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακα. Ξεκινάει η ερωτηματική περίοδο. Πώς θα ποτίσουν, με τι? Μόνο από τα γραφεία? Υπάρχει νόμος του ΕΛΓΑ. Και ποιος είναι αυτός ο νόμος του ΕΛΓΑ και ποιος τον ψήφισε αυτό το νόμο του ΕΛΓΑ? Όπως ψηφίστηκε, έτσι πρέπει να καταργηθεί. Στην κινητοποίηση βρέθηκε και ο βουλευτής Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να σκύψει στα αυξημένα προβλήματα των αγροτών. Η κυβέρνηση οφείλει να σκύψει επάνω στα αυξημένα προβλήματα των αγροτών και με βάση αυτές τις εξελίξεις, αλλά και στη βάση του κόστους παραγωγής όλων αυτών των ζητημάτων της τιμής των προϊόντων. Όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία το προηγούμενο διάστημα οι αγρότες ήταν στους δρόμους του αγώνα και η κυβέρνηση κοφεύει και φυσικά δεν ικανοποίησε τίποτα από αυτά τα αιτήματα. Μπροστά μας έχουν οι αγρότες μια δύσκολη περίοδο, αυτό που κατά τη γνώμη μας απαιτείται και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται είναι να εντείνουν τον αγώνα τους, τις διεκδικήσεις τους, αφενός με να πιέσουν την κυβέρνηση για δίκαιες αποζημιώσεις, αφετέρου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους που είναι και διαχρονικά εξάλλου. Είμαστε μαζί τους, τους στηρίζουμε και θα συμβάλλουμε τα μέγιστα στην κατεύθυνση επίλυσης αυτών των οξυμένων προβλημάτων. Ακόμη, οι αγρότες επεσήμαναν την ανάγκη άμεσης λύσης στα ζητήματα της ακαρπίας των δεδροδών καλλιεργειών, όπως και του Παρονόσπουρου στους Αμπελώνες.